Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου σχόλιο και για το κομμάτι του κόσμου, αλλά και για το θέμα ότι ο Παναθηναϊκός, είτε χάνει τώρα είτε οτιδήποτε, συνεχίζει τη δουλειά του. Για το αγωνιστικό, νομίζω ότι και ο Αλέξης και ο Νίκος θα σας καλύψουν πλήρως με όσα έχουν να πούν. Οπότε θα αναφερθώ στο εξωαγωνιστικό κομμάτι, το οποίο το θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό. Γιατί ό,τι συνέβη στον Βόλο, δεν μένει στο Βόλο, όπως λένε και το Βέγκας, ναι. Μένει στην ιστορία. Για το 10 στα 10 στα γήπεδα, για το ρεκόρ στις εξέδρες, για μια παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές και μια υπενθύμηση για το μέγεθος ενός γίγαντα του ποδοσφαίρου που ήταν για διάφορους λόγους κοιμόμενος για αρκετά χρόνια. Και χρειαζόταν μια σπίθα για να κάψει όχι μόνο τους αντιπάλους, όπως βλέπουμε μέχρι τώρα, αλλά και τις καρδιές των δικών του οπαδών, που πλέον ζουν και αναπνέουν για να έρθουν οι Κυριακές. Η ιστορία λοιπόν, επειδή μια ποδοσφαιρική ομάδα ιστορία δεν περικλείεται μέσα σε τέσσερις γραμμές ενός γηπέδου, είναι κάτι πολύ παραπάνω ο Παναθηναϊκός στην πιο υγιή του σημερινή μορφή. Και μας υπενθυμίζει το ρόλο ενός αθλητικού σωματείου και όλο αυτό που κουβαλάει μαζί του απέναντι στην κοινωνία. Γιατί βλέπαμε τις εξέδρες, παιδιά του δημοτικού, πατεράδες, ηλικιωμένους, οικογένειες ίσομες. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του αθλητισμού και γιατί ένας υγιής οργανισμός μπορεί να αποτελεί και παράδειγμα πολιτισμού. Ας παραδειγματιστούν λοιπόν από αυτή την εικόνα όλοι. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα μέσο εξαπάτησης των αντιπάλων όπως λανθασμένα διδάχτηκαν κάποιες γενιές στην Ελλάδα. Με την γνωστή προπαγάνδα όλα αυτά τα χρόνια της αποθέωσης για την νίκη με κάθε τρόπο. Το ποδόσφαιρο είναι ανταγωνισμός, είναι χαρές, είναι λύπες, είναι νίκες, είναι ήττες, είναι διασκέδαση, είναι ένταση, πάθος, συνθήματα. Και το Σάββατο η μικρή εικόνα δείχνει ότι νίκησε ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι αυτή η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι η νίκη του κοινωνικού συνόλου των 17.000 ανθρώπων, οι βόλτες, τα τραγούδια στην πόλη, το σωστό παράδειγμα για να ακολουθήσουν εκδρομές από τους οπαδούς όλων των ομάδων για να ξαναδούμε διχρωμία της κερκίδας. Μακάρι να είμαστε έτοιμοι βέβαια για αυτή τη νέα συνθήκη, διότι ναι, χθες δεν έγινε τίποτα και όντως ήταν μια γιορτή στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Ναι, δεν έχω δει να έχει γίνει και κάτι φοβερό όταν πήγανε φίλοι του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο, κάτι ψηλοπράγματα, οι φίλοι της ΑΕΚ στη Λιβαδιά. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι ακόμα γι' αυτό, Βασιλεία. Ίσως να είμαστε λίγο μετρημένοι. Επειδή αυτό είναι το καθαρό ποδόσφαιρο, το στερηθήκαμε επί δεκαετίες από όσους το διέλυσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο και το έφεραν την 20η θέση του FA Ranking αυτή την εβδομάδα, έτσι. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θέλω να κλείσω με αυτό. Το καθαρό ποδόσφαιρο θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Όχι σήμερα γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ, νίκησε η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός είναι στα πάνω του. Το καθαρό ποδόσφαιρο το έφεραν στις Κυριακές μας ο Ιβάν Σαββίδης, ο Μελισανίδης, ο Αλαφούζος και όσοι ελάχιστοι άνθρωποι των μίντια ξεσκέπασαν ένα ολόκληρο καθεστώς, πάλεψαν με κάθε οικονομικό, δικαστικό και προσωπικό κόστος ώστε να καθαρίσει η βρωμιά και να υπάρχει μια σχετική αίσθηση ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης που μόνο η ταξικότητα αυτή τη στιγμή την απειλεί. Έγινε. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στον Νίκο Νταμπίζα να μας κάνει και αυτό το σχόλιο του για τον χθεσινό.